μετά το πραξικοπηματικό έγκλημα της κυβέρνησης, της τριμερούς κυβέρνησης, ο κόσμος έχει αναστρέψει αυτή τη στιγμή το κλίμα που είχαν προσπαθήσει να επιβάλλουν για την ΕΡΤ, για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ο κόσμος καταλαβαίνει ήδη ότι έρχεται η σειρά του και έρχεται με ορισμένα τραγικά, με ορισμένες τραγικές ενέργειες, και ότι όταν έρθει η σειρά του θα είναι αργά αν δεν συμπαρασταθεί αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε να αποτελέσει τη σπίθα που θα βάλει φωτιά στον κάμπο και θα μπορέσει να ανατρέψει αυτές τις μνημονιακές πολιτικές που αφορούν όλο τον κόσμο, δεν θα αφήσουν κανέναν. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω το εξής. Χθες το βράδυ έγινε μια συγκλονιστική μετά τα μεσάνυχτα συγκέντρωση. Δεν έδειξε τίποτα τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση, τίποτα. Ούτε καν οι εφημερίδες των συγκροτημάτων των μεγαλοειδωτών. Πες μας για τη συγκέντρωση χθες και γιατί δεν το μετέδωσαν. Η συγκέντρωση ήταν εντυπωσιακή και ήταν και συγκλονιστική. Ακόμα πιο συγκλονιστική ήταν η συμπαράσταση του κοινού που είχαμε, του κόσμου που είχαμε και το τι έλεγε για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που ήταν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ήθελε να επιβάλλει η κυβέρνηση και ο Κεδίκογλου. Γιατί δεν έδειξαν τα ιδιωτικά κανάλια. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο ελέγχου των τηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στο σχέδιο αυτό ήταν και η διάλυση της ΕΡΤ και η δημιουργία ενός μικρού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ο οποίος θα ελέγχεται απόλυτα από την κυβέρνηση και τις μνημονιακές πολιτικές. Θέλαν να φτιάξουν δηλαδή μια καινούργια ΕΝΕΔ. Δεν φτάνει μόνο εκεί το σχέδιο. Ο χρόνος που γίνεται αυτό στην ΕΡΤ συμπίπτει με ένα άλλο σχέδιο να δώσουν στα ιδιωτικά κανάλια, τα υπάρχοντα ιδιωτικά κανάλια που έχουν υποκλέψει τις συχνότητες από το δημόσιο, αυτό το σπάνιο δημόσιο πόρο, τον έχουν υποκλέψει χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαβούλευση για έναν υποτιθέμενο διαγωνισμό, ο οποίος είναι απόλυτα φωτογραφικός, για να δώσει στους ίδιους ανθρώπους, τους μεγαλοκαναλάρχες, που έχουν αυτή τη στιγμή το περιεχόμενο στα χέρια τους, να τους δώσει και το δίκτυο. Δηλαδή για 15 χρόνια να μπορούν να ελέγχουν το τηλεοπτικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φωτογραφικός υποτιθέμενος διαγωνισμός, ο οποίος δίνει σε μονοπωλιακά όλες τις συχνότητες της ψηφιακής της τηλεόρασης που θα πρόκειται να διατεθούν, τις δίνει φωτογραφικά στην DJEA. Η DJEA είναι ένα κονσόρτσιουμ των 6 μεγαλύτερων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Είναι δηλαδή και πάροχοι περιεχομένου. Χωρίς να έχουν δώσει άδειες παρόχων περιεχομένου, δίνουν αυτή τη στιγμή άδειες δικτύου και τις δίνουν στους ίδιους ανθρώπους, ώστε να ελέγξουν τα πάντα. Δεν θα μπορεί οποιαδήποτε φωνή είναι αντίθετη με τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας, δεν θα μπορεί να μπει στο τηλεοπτικό πεδίο. Γιατί θα το ελέγχουν απόλυτα από το περιεχόμενο έως τη μετάδοση οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε συμμαχία με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τις τράπεζες και προσπαθούν να ελέγξουν το πού θα κατευθύνεται ο κόσμος επικοινωνιακά. Σαν εργαζόμενοι εσείς πώς αντιδράτε και πώς θα αντιδράσετε στο μέλλον? Εμείς με όσες φωνές μας έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μέσω Web TV, προσπαθούμε, έχουμε ακόμα στην Πάρνηθα μια αναλογική μετάδοση στο www.r.gr. Κατά καιρούς. Δεν σας το έχουν κόψει αυτό? Αυτό το κόβουνε κατά καιρούς, προσπαθούμε και το επαναφέρουμε. Αυτή τη στιγμή με όσες φωνές μας έχουν απομείνει θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να κατέβει πάλι σήμερα στην ΕΡΤ, γιατί είναι μια ευκαιρία να μπορέσει η ΕΡΤ αυτό το έγκλημα που πάνε να κάνουν να αποτελέσει τη θριαλίδα που θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Να έχουμε δηλαδή πολιτικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν συνολικά το κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.